Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στα χωριά της Ζακύνθου μετά τα πολλαπλά κρούσματα διαρρήξεων σε σπίτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Χρυσαφικά, χρήματα, κινητά και άλλα πολύτιμα αντικείμενα αποτελούν τους κύριους στόχους των θρασίτατων κακοποιών. Περίπου 3 ώρα το πρωί που κοιμόμαστε μαζί με τη σύζυγό μου στο δωμάτιο, μάλλον μας ρίξανε αναισθητικό σπρέι, γιατί για καμιά ώρα ένιωθα και κάποιο πόνο στο λαιμό και είχα και κάποιες παρεστήσεις. Και όταν ξυπνήσαμε γύρω τις 4. Γύρω στις 4 το πρωί, εκείνη την ώρα ήταν, τα είχαν πάρει όλα μέσα από το σπίτι. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένας από τους πολλούς τρόπους δράσης των διαρρηκτών είναι να ρίχνουν αναισθητικό στους κοιμόμενους ιδιοκτήτες και μετά να αδειάζουν το σπίτι από ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Πάντα οι εκλοπές γίνονται συνέχεια. Στο τελευταίο 2-3 μήνες έχουν γίνει περίπου 7-8 εκλοπές στον Άγιο Δημήτρη. Οι κάτοικοι που έχουν πέσει θύματα των κακοποιών καταγγέλνουν την έλλειψη αστυνόμευσης και ζητούν την αύξηση περιπολιών στους δρόμους για να σταματήσουν οι κλοπές και οι παραβιάσεις στις περιουσίες τους. Εγώ πιστεύω θα συνεχιστεί συνέχεια αυτό. Δεν υπάρχει είτε περιφρούρηση, είτε από αστυνομία, είτε από τίποτα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναγκάζονται, όπως λένε, να κοιμούνται αγκαλιά με καραμπίνες και κυνηγετικά όπλα ώστε να προστατεύσουν τις οικογένειές τους. Μία άλλη λύση είναι και τα σκυλιά στις εξώπορτες και στις αυλές των σπιτιών. Δεν ήταν απλώς μια απλή κλοπή. Γιατί από ό,τι ακούω γίνονται σε καθημερινά κλοπές Ζάκυνθο, τις οποίες δεν πάνε ούτε στην αστυνομία να τις δηλώσουν, γιατί δεν τους παίρνουν ορισμένα λίγα πράγματα. Άγιος Δημήτριος, Καλυπάδο, Κυψέλη, Γερακαρία και Βασιλικός είναι μερικές από τις περιοχές που έχουν σημειωθεί κλοπές τους τελευταίους μήνες, με τα κρούσματα φέτος να είναι αυξημένα σε σχέση με άλλες χρονιές.